Να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την παρουσία σας και για την προβολή που κάνετε στο Στίβο συνεχώς. Είναι πολύ σημαντική και βοηθάει κυρίως το τοπικό Στίβο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το φεστιβάλ Ρίψερ Μανώλης Μανολόπουλος, το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για άλλον ένα χρόνο είναι εδώ. Οι καλύτεροι αθλητές και φέτος θα δώσουν το παρόν. Και εγώ θα ήθελα αφενός να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Λαγό και τον κύριο Μανδρώνη για την υποστήριξη και να πω ότι αυτός ο αγώνας, κάτι που δεν φαίνεται έτσι, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, το μεγάλο κέρδος αυτού του αγώνα είναι ότι πολλά δικά μας παιδιά όλα αυτά τα χρόνια έχουν αναδειχθεί, έχουν αγωνιστεί δίπλα σε μεγάλους αθλητές, έχουν αναδειχθεί και έχουν στελεχώσει τις εθνικές ομάδες. Αυτόν τον αγώνα τον περιμένουν όλοι οι Ρήπτες πανελληνίως. Έτσι και στις μικρές ηλικίες και στις μεγάλες ηλικίες. Γιατί έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα, αλλά και στις μεγάλες ηλικίες ο αγώνας αποτελεί, όπως ξέρετε, έτσι, αγώνα κριτήριο και είναι στο ranking, μετράει στο ranking της ΙΑΦ. Οι επιδόσεις που θα γίνουν εδώ μετράνε στο ranking και ο αγώνας είναι κριτήριο για τη συγκρότηση των εθνικών ομάδων. Οι καλύτεροι αθλητές θα είναι και φέτος εδώ. Η Κύπρος θα στείλει τους καλύτερους αθλητές της. Είναι διεθνή συνάντηση. Έτσι, ο Παρέλης είναι το μεγάλο όνομα στη δισκοβολία. Πολλοί αθλητές, πολύ καλοί αθλητές θα έρθουν και θα ξεκινήσουν οι αγώνες στις 9 η ώρα το πρωί και θα ολοκληρωθούν περίπου στις 9 η ώρα το βράδυ. Περιέχουν όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και εύχομαι να βοηθήσει λίγο και ο καιρός και να γίνουν καλοί αγώνες. Κύριε Τζέλα, οι αποστολές από πόσα άτομα θα αποτελείται περίπου και ποιες ομάδες? Είναι ομάδες από όλη την Ελλάδα, δεν μπορώ να σας πω τώρα. Είναι σύλλογοι πανελληνίους, δηλαδή μέχρι και από Θεσσαλονίκη έχουμε συμμετοχές, από τη Μάνδρα, έχουμε από την Κρήτη, θα έρθει ο Ομοσπονδιακός Προπονητής ο Κωστής ο Παπαμαρκάκης, οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές θα είναι εδώ, θα είναι εδώ η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Ο αγώνας είναι ένας αγώνας σημαντικός. Είναι ένας πολύ, ίσως ο σημαντικότερος αγώνας των Ρήψεων, έτσι, αποκλειστικά των Ρήψεων στην Ελλάδα. Και οι καλύτεροι αθλητές θα είναι εδώ. Συν όλοι οι αθλητές που είναι στην περιφέρεια Πελοποννήσου, μας ενδιαφέρει αυτό. Γιατί σας είπα, δεν είναι μόνο ότι μαζεύουμε 10-15 έτσι, μεγάλα ονόματα και τελείωσε. Είναι ότι οι καλύτεροι Ρήπτες, τα παιδάκια που έχουν όραμα, έτσι, και όσοι ασχολούνται και αγαπάνε τον αθλητισμό, καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι αυτό, περιμένουν αυτόν τον αγώνα για να αγωνιστούν. Και αυτή είναι μεγάλη χαρά σε μας, ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε πολλά παιδιά δικά μας να αγωνιστούν δίπλα στους μεγάλους αθλητές. Όπως είπε και ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου, ο Κώστας Βινατσέλας, είναι ένα πολύ σημαντικός αγώνας. Ακούσατε ότι θα είναι πάρα πολλοί αθλητές από όλη την Ελλάδα, αλλά και από την Κύπρο. Εμάς, σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Περιφερειάρχη, τον Δημήτρη τον Πτωχό, μας ενδιαφέρει η Περιφέρεια Πελοποννήσου να διοργανώνει αυτούς τους αγώνες και σε αυτούς τους αγώνες που έχουν πανελλήνια εμβέλεια και εμείς η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζουμε αυτούς τους αγώνες όσο μπορούμε, είμαστε δίπλα τους και πιστεύω και σε αυτόν τον αγώνα ότι θα γίνουν τα ρεκόρ. Όπως είπε ο Κώστας Βινατσέλας, είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας. Να πω ακόμα ότι σαν Περιφέρεια στηρίξαμε και τον αγώνα, τον πανελλήνιο αγώνα Βάδιν που έγινε στο Άστρος πριν λίγο καιρό. Στηρίζουμε το Φεστιβάλ Ρήψεων Μανώλης Μανολόπουλος και θα στηρίξουμε και όποιες άλλες εκδηλώσεις γίνουν στο μέλλον και αφορούν μεγάλους πανελλήνιους αγώνες με εθνική εμβέλεια. Κύριε Μανδρώνη, είδαμε πρόσφατα υπογραφή μνημονίου για τα παπαφλέσια. Δεν έχουμε δει κάτι για το Φεστιβάλ Ρήψεων της Τρίπολης αντίστοιχο. Γιατί εκεί υπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας, άρα μεγαλύτερες οικονομικές δαπάνες και εδώ όχι? Κοιτάξτε, για όλα υπάρχουν κάποια όρια. Και εδώ όμως το Φεστιβάλ Ρήψεων είναι μέσα σε αυτά που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας σαν Περιφέρεια αξιολογούνται όλες οι προτάσεις και όλες χρηματοδοτούνται. Εγώ να μιλήσω λίγο συναισθηματικά, γιατί τα άλλα τα κάλυψαν οι προλαλήσαντες. Εγώ γνωρίζω το 2007 και το 2008, πρωτογνώρισα τον Μανώλη τον Μανολόπουλο και μάλιστα είχαμε μια συζήτηση γιατί δεν ονομάζεται το φεστιβάλ Μανώλης Μανολόπουλος. Μου είχε πει ότι δεν το έχει προτείνει κανένας. Η προσπάθειά μας τότε, επιχειρήσαμε να δώσουμε αυτό το όνομα, κόλλησε στο εδώ ΣΕΓΑΣ και στην Ομοσπονδία, διότι ακριβώς από αυτά που είπε ο πρόεδρος σημερινός, ο κύριος Κώστας Βινατσέλας του ΣΕΓΑΣ, καταλαβαίνετε ότι είναι brand name και για να αλλάξει θέλει τη συγκατάθεση και της τοπικής εδώ, του τοπικού ΣΕΓΑΣ και της Ομοσπονδίας τους. Είναι ολόκληρη διαδικασία για να αλλάξει. Στη συνέχεια γίναμε δύο πάρα πολύ καλοί φίλοι, μιλάω τελείως συναισθηματικά,
συζητάγαμε πολύ για αυτό το φεστιβάλ και έτυχε πάλι σε μένα να στηρίξω με τις οδηγίες του Δήμαρχου του κ. Τζούλη αυτή τη φορά και να αναβαθμίσουμε το φεστιβάλ Ρήψεων. Πέσανε αρκετά λεφτά εδώ, όχι για το συγκεκριμένο αγώνα μόνο, με τον κλωβό τον οποίο είχε, και ευχαριστούμε, είχε αγοράσει σαν υλικά η περιφέρεια. Κάναμε την ανάθεση και φτιάξαμε το καινούριο σύγχρονο κλωβό, έτσι ώστε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε, αν μπορούμε να ρίχνουμε και ακόντιο μέσα να φτιάξουμε διαδρόμους. Θα μιλήσω και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη να δούμε πώς μπορούμε να το στηρίξουμε αυτό, έτσι ώστε να γίνει ένα προπονητικό κέντρο πολύ καλό για την περιοχή μας και για τους αθλητές που θέλουν να λαμβάνουν χώρο να το δίνουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Δήμος Τρίπολης, όπως και η Περιφέρεια, στηρίξαμε και οικονομικά, γιατί μας ενδιαφέρει, γιατί θέλουμε να δούμε ρεκόρ να γίνονται στο χώρο μας. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα στην Τρίπολη να ακούγεται ότι κάποιοι αθλητές πήραν τους χρόνους για να συμμετέχουν σε βαλκανικούς, ολυμπιακούς, σε πανελλήνια πρωταθλήματα και θα είναι μεγάλη χαρά μας. Πάντα θα στηρίζουμε τέτοιες καταστάσεις και πάντα θα χρηματοδοτούμε. Ελπίζουμε σε δεύτερη φάση που θα αναπτυχθεί, θα έχουμε και ξενοδοχεία στην πόλη, να έχουμε και πολύ περισσότερο κόσμο εκτός από τους αθλητές που θα μπορούμε να τους φιλοξενούμε και να γίνει η Τρίπολη κέντρο προορισμού για αθλητικό τουρισμό. Θεωρώ πως στηνώντας ένα φεστιβάλ Ρήψεων όπως κάθε χρόνο για ακόμη μια χρονιά, πλέον έχουμε την τεχνογνωσία και μπορούμε και δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ώστε να φύγουν οι αθλητές πάνω απ' όλα ικανοποιημένοι και χαρούμενοι ότι ήρθαν και συμμετείχαν σε μια μεγάλη διοργάνωση, σε έναν αγώνα αντάξιο του επίπεδου αφενός του πρωτεργάτη του κυρίου Μάνου Μανολόπουλου, αφετέρου του επίπεδου των παιδιών που έχουν περάσει από την περιοχή, που έχουν διακριθεί σε παγκόσμιο, σε πανευρωπαϊκό, σε βαλκανικό ή σε πανελλήνιο επίπεδο. Γιατί καλώς ή κακώς το κάθε παιδί με την κάθε του επιτυχία έβαλε και το δικό του λιθαράκι, ώστε να μπορούμε εμείς σήμερα να διοργανώνουμε αγώνα ο οποίος να μετράει στο σύστημα αξιολόγησης Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, το λεγόμενο ranking, το οποίο τους δίνει μάλλον τη δυνατότητα να κερδίζουν πόντους συμμετέχοντας σε τέτοιες διοργανώσεις. Μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν όλοι οι ομοσπονδιακοί προπονητές, μάλλον της πλευράς των Ρήψεων, να χρησιμοποιούν τις επιδόσεις που γίνονται στο Φεστιβάλ Ρήψεων σαν αποδεικτικό και σαν μέτρο σύγκρισης, ώστε να μπορούν να στελεχώσουν, να επανδρώσουν την εθνική μας ομάδα όλων των κατηγοριών, παιδών, εφήβων, νέων και ανδρών, να μπορούν να είναι ένας αγώνας ο οποίος μετράει στην αξιολόγηση των αθλητών αυτών και από εκεί και πέρα να μπορούμε να δίνουμε τη δυνατότητα στους μικρότερους αθλητές να μπουν, να ρίξουν στον ίδιο χώρο και με τις ίδιες προϋποθέσεις και στις ίδιες συνθήκες με αυτές που θα ρίξει αύριο π.χ. ο Απόστολος ο Παρέλης, ο οποίος είναι ένας από τους 8 καλύτερους παγκοσμίως στο δίσκο ανδρών και περιμένουμε το καλοκαίρι να είναι πάλι στην οκτάδα των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί το έχει καταφέρει, είναι κάτι το οποίο το έχει κάνει. Να μπουν να ρίξουν στον ίδιο χώρο που θα ρίξει ο Μιχάλης ο Αναστασάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει σε τελικό πάλι Ολυμπιακών Αγώνων. Έχει παγκοσμίου πρωταθλήματος, θα έρθει ο Ρέσο Ντουσάκης, που έχουν διακριθεί σε πιο μικρές κατηγορίες. Έχουμε φυσικά τη δική μας εδώ, την Βαλεντίνα Τετρακοπούλου, με τις διακρίσεις της που μας έχει χαρίσει με το Βαλκανικό, με την νίκη στο Βαλκανικό. Αυτά τα παιδιά αποτελούν παράδειγμα, βλέπουν οι μικρότεροι, μαθαίνουν και μπαίνουν σε μια διαδικασία να ενεργοποιηθεί και να κρατήσουμε την φλόγα, ας πούμε, που υπάρχει στην περιοχή μας όσον αφορά το κομμάτι των Ρήψεων. Γιατί όλα τα χρόνια, αν πάρουμε και δούμε, οι Ρήψεις είχαν διαχρονικά πάντα καλούς, μεγάλους αθλητές υψηλού επίπεδου, οι οποίοι προέρχονταν από την πόλη μας. Φυσικά, να μην ξεχάσω τον Ιάσο Ανδοθανόπουλο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο πρωταθλητής Ελλάδας στο δίσκο, και θα μας κάνει την τιμή και τη χαρά να έρθει στον αγώνα και στην πόλη στην οποία στην ουσία μεγάλωσε, έμαθε, έκανε τα πρώτα του βήματα, τις πρώτες του διακρίσεις και σιγά σιγά ανέβηκε και αυτό στην Αθήνα για να κάνει το παραπάνω βήμα. Σίγουρα για να πούμε στη διαδικασία σωστά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σφύρα, δίσκος, ακόντιο και σφαίρα είναι τα 4 αγωνίσματα τα οποία εμείς εδώ
Τι θα κάνουμε, θα τα έχουμε σε όλες τις κατηγορίες, δηλαδή από τον άνδρα που είναι από την ηλικία, από την ηλικία των 23 και πάνω, μέχρι και τον μικρό παμπέδα που λέγαμε παλιά, K16 πλέον, ο οποίος μπαίνει από τα 15 του χρόνια στη διαδικασία των ρήψεων. Σαν επιδόσεις, θεωρούμε ότι επειδή είναι ένας αγώνας που είναι ακριβώς ένα μήνα πριν από τους πανευρωπαϊκούς που θα λάβουν χώρα στις αρχές, θα λάβει χώρα στις αρχές του Ιούνιου, είναι αγώνας που βολεύει στο φορμάρισμα, βολεύει στις συνθήκες, μας δίνει την ελπίδα. Και θεωρώ ότι αν είχαμε και τον Κεσίδη, ο οποίος έτυχε να είναι τραυματίας, εδώ να αναφέρω ότι θα έρθουν πάρα πολλοί Κύπροι. Θα έρθουν 15 Κύπροι για να συμμετέχουν στον αγώνα μας, γιατί είναι αγώνας με επίπεδο, είναι αγώνας κριτήριο και είναι αγώνας σημαντικός για αυτούς. Αν είχαμε και τον Κεσίδη, θα είχαμε πολύ περισσότερες ελπίδες. Δεν έχουμε τόσες πολλές, αλλά θεωρώ ότι πάντα οι μικρότερες κατηγορίες είναι αυτές που μας κάνουν τη διαφορά και μας δίνουν τη μεγάλη χαρά. Μακάρι να έρθει και στο επίπεδο των ανδρών, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και μας έχει δημιουργήσει τη φιλοδοξία, γιατί υπάρχει καλώς ή κακώς μια παράδοση να γίνονται σχεδόν πάντα μεγάλα ρεκόρ, μεγάλες επιδόσεις στην πόλη.